και Τσιγκεριώτη. Αυτές είναι οι ιδέες των δύο ομάδων. Εδώ είδαμε την απέκρουση που έγινε από τον goalkeeper της ομάδας εκεί, απομακρύνοντας εκεί από πλευράς ο Παπουτσής. Έχουν υπέθεση εδώ την Αγενιάς με τον Χατζιπαρασκευά να προσπαθεί να αλλάξει και βγαίνει τώρα γρήγορα ο Τσιγκεριώτης με την μπάλα μόνος του. Θέλει να περάσει τον αντίπαλό του. Τσιγκεριώτης έχει την ευκαιρία. Πάνω πλασάρι, θα κάνει το σώτα με την εξωτερική μεριά και κάνει την πρώτη τεράστια ευκαιρία για την ομάδα. Γρήγορα τώρα βγαίνει μπροστά. Χατζηζήσης. Ωραία τροφοδότηση για τον Καλαμπάκα. Βγάζει παλιά. Με το γόνατο, λίγο έλειψε εδώ να έχουμε αυτό. Γκολ. Φανταστική φάση στην καρδιά του Κουβερσίκη που την τελευταία στιγμή. Η σέντρα θα γίνει απευθείας. Προσπαθεί κάποιος να κάνει το σουτ. Τώρα θα γίνει, αλλά ο Κουβερσίκης έφυγε μπάλα. Νέο σουτ πάνω στη γραμμή. Νέα ευκαιρία. Να λοιπόν εκεί παιδούκι που. Θες με ήρθε τώρα ο Σαμαράς. Χατζηπαρασκευάς. Άλλαξε με τον Αξιολόγη. Χατζηπαρασκευάς. Σουτάρι, η μπάλα φεύγει από το πρώτο δοκάρι. Καλή φάση για την Αγενιά. Εδώ να απειλήσει το. Μπροστά η ΑΕ. Με τον Χατζηζήση να βγαίνει να πλασάρει ο Κρυσέκης. Λέει όχι. Εδώ με το δεξί. Για να τώρα την ενέργεια από τον Λιπίτκα. Εδώ ευκαιρία τώρα για την Αεφηλίνου. Εδώ έχουμε ένα σπρόξιμο. Διαμαρτυρίες αντί τη βάση. Στην προσπάθεια του Ιωακιμίδη. Άφησε πλεονέκτημα εδώ ο Καπρίτσος. Τώρα έχουμε φάουλ. Η γηπεδούχη τώρα μπροστά από παλιά που βγάζει ο κρεμασμένος. Για δούμε τώρα το σούτ από κοντά. Πάνε αξιοποιηθεί αυτή τη φάση. Άλλαξε την μπάλα. Ο Ιωακιμίδης δεν μπόρεσε. Σούτ εδώ. Γκολ. 1-0. 1-0 από τον κρεμασμένο ο οποίος βρέθηκε εξ απαφής. Σούταρε. Και έτσι λοιπόν με αυτή την προσπάθεια. Παρά τις αντιράσεις, καμιά φορά ίσως τα ανθρώπινα λάθη πρέπει να γίνονται αποδεκτά. Για να δούμε τώρα τον Τσιγκεριώτη, ο οποίος προσπαθεί να περάσει. Θα κάνει σέντρα, αλλά καλά τοποθετημένος ο παίκτης Αεφηλίρου έδιωξε. Επιμένει ο ίδιος. Πέναλτι εδώ που κερδίζει ο Τσιγκεριώτης αυτή την ανατροπή με το διατή των Καπρίτσο να δείχνει την εσχά των ποινών. Και έτσι εδώ η νέα γενιά έχει τη μεγάλη ευκαιρία στο 74. Μπόλωσης θα πάρει φόρα να εκτελέσει το πέναλτι. Ο Παπουτσής κατά δοκάρια. Μπόλωσης. Το εκτελεί μπάλα στα δίχτυα. 1-1. Ισοφορίζει ο Μπόλωσης και φέρνει το παιχνίδι ξανά από την αρχή. Με την έξυπνη εκτέλεση πέναλτι από πλευρά των φιλοξενούμενων. Τσιγκεριώτης αλλάζει την μπάλα. Μπασκάκης μπαίνει. Για να δούμε σουτάρι. Έβαλε το σώμα του εκεί ο. Μπιτ. Ο Λιπίτικας και. Καλή αρχή. Με υγεία πάνω απ' όλα. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Είχαμε κάνει 3 φιλικά, ήταν το πρώτο επίσημο. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, βγήκανε τρεξίματα στο παιχνίδι. Και εύχομαι η συνέχεια να είναι καλύτερη. Σας ενδιαφέρει το κύπελλο, πιστεύω. Παίζουμε για να κερδίσουμε. Και θέλουμε να πάμε παρακάτω σίγουρα. Τώρα. Πρώτο γκολ που πέτυχε στο που τα αφιερώνω. Λοιπόν, πρώτο παιχνίδι επίσημο. Ήταν ένα ντέρμπι, ένα δύσκολο παιχνίδι και από τις δύο ομάδες. Πολύ καλό ποδόσφαιρο και πιστεύω στο τέλος ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα. Τι κρατάς από τη σημερινή εμφάνιση? Το θέλουμε. Κρατάω την εμφάνιση της ομάδος που ήταν πάρα πολύ καλή. Καλή συνέχεια, ευχαριστώ. Εγώ θέλω να πω ότι η ομάδα μας είναι ακόμα σε αρχικά στάδια. Δηλαδή, το είδαμε το ματς ως τελευταίο φιλικό για προετοιμασία. Εντάξει, ήταν επίσημο ματς, προσπαθήσαμε να κερδίσουμε εννοείται. Αλλά ήμασταν έτοιμοι όπως και η αντίπαλη ομάδα. Προσπαθήσαμε, προηγηθήκαμε, θέλαμε να κρατήσουμε το μάτς, δηλαδή ήταν όποιος προηγηθεί είχε και τις περισσότερες πιθανότητες να πάρει και τους 3 βαθμούς. Παρ' όλα αυτά δεν καταφέραμε να κρατήσουμε το σκορ, αλλά νομίζω ότι είναι ένα δίκαιο αποτέλεσμα. Εύχομαι καλή χρονιά σε όλα τα παιδιά, υγεία πάνω απ' όλα και προχωράμε. Το γεγονός ότι σκόραρε. Σε καλή αρχή, μόνο υγεία να έχουμε. Αυτό είναι το βασικό νομίζω με όλα αυτά που γίνονται, να έχουμε υγεία και το Σβιστοχώρι και το Φίλιρο και οποιαδήποτε ομάδα. Δείξαμε την αρχή τι θέλαμε. Νομίζω από το πρώτο ημίχρονο είχαμε την κατοχή. Ήμασταν καλύτεροι σε πολλά σημεία. Αλλά αυτό δεν λέει και κάτι γιατί τα περισσότερα παιχνίδια κρίνονται στις λεπτομέρειες. Έτσι κρίθηκε και το σημερινό παιχνίδι. Έχουμε καλή χρονιά και στα παιδιά του Ασβεστοχωρίου και στην ομάδα. Τα καλύτερα. Τώρα, όσον αφορά.